σκεφτόσουν ποτέ αυτή τη στιγμή, ήσουν έτοιμος ποτέ αυτή τη στιγμή, για αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν είναι η κορύφωση είναι αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πρόγευμα, ένα πιάτο για να καταλάβεις τι θα συμβεί αύριο. Τι να σου πω, ότι το περίμενα, εντάξει, όταν πρωτοξεκίνησα σίγουρα όχι. Το μόνο που ένιωθα πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη χαρά που μπορώ και έκανα μια προπόνηση έστω με την ομάδα που αγαπούσα από παιδί. Ξέρεις, όσο πέραγαν τα χρόνια, όσο μεγαλώνεις και όσο αρχίζεις και γαρουχίζεις μέσα σε ένα σύλλογο, υπάρχει στην άκρη του μυαλού σου, αλλά πάλι μοιάζει κάτι σαν μακρινό όνειρο, να το πω έτσι. Ένα τέλος μαγικού παραμυθιού. Ή το τέλος ήταν για σένα η τελευταία μέρα που φόρεσες τη φανέλα σε επίσημο παιχνίδι. Θα είναι αύριο το τέλος ή ήταν τότε το τέλος? Εντάξει, αγωνιστικά, κανονικά αγωνιστικά, πάμε πίσω, ήταν τότε το τέλος. Μια χρονιά και ένας κύκλος που έκλεισε για μένα όμορφα, ασχέτως πως θα τελείωνε. Και αύριο πάμε ότι είναι έτσι μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση που κάνει η ομάδα και η Προέδρη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για μένα. Πώς σε προετοιμάσαι για αύριο, αν απόψε ας πούμε είναι τα εύκολα με φίλους σου εδώ, για αύριο πόσο καλά προετοιμασμένος? Δεν είμαι καλά προετοιμασμένος ή μάλλον έχω προετοιμαστεί, αλλά δεν μπορώ, είναι κάτι το οποίο δεν πάω το διαχειριστώ. Όχι μόνο το συγκινησιακό φορτίο, αλλά παρόλο που είναι μια στιγμή που ο κόσμος το βλέπει και νομίζει ότι πόσο τυχερός είσαι, που εντάξει, είμαι τυχερός, νιώθω τυχερός πάρα πολύ, αλλά επειδή είμαι και λίγο παραπάνω συναισθηματικός με κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστώ, αλλά σίγουρα αύριο μεθαύριο που μπορεί να βλέπω κάποιο βίντεο που μπορεί να με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο και να νιώθω πιο άνετα και να το χαρώ πραγματικά τότε, γιατί αύριο δεν ξέρω αν μπορείς πραγματικά να το χαρώ. Γιώργο, υπάρχει τέλος στη σχέση του Γιώργου με τον Έφηβο? Εντάξει, νομίζω τα πρόσωπα είναι αυτά που κάνουν τις καταστάσεις. Η καθημερινότητα, η καθημερινή τριβή, οι όμορφες οι επιτυχίες, οι όμορφες στιγμές, αλλά και οι άσχημες στιγμές. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν το πόσο όλοι μαζί μπορούν να φτιάξουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Και αυτό είναι που κρατάω, ξέρεις. Δηλαδή, πάνω απ' όλα για μένα οι ανθρώπινες σχέσεις είναι που μετράνε. Πάντα όσους βλέπω και με όσους έχω συνεργαστεί, κάθε φορά που βρισκόμαστε είναι σαν να πηγαίνουν όλα στον αυτόματο με τόσα που έχουμε περάσει μαζί. Και νομίζω ότι αυτό είναι που στο τέλος της ημέρας μένει, ξέρεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η αγάπη μεταξύ και ο σεβασμός. Δύο χρόνια μετά, τι σου λείπει? Ξέρεις, σου φάνει περίεργο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει κάτι. Δηλαδή, τελείωσε ένας κύκλος όμορφα, μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολλές μέρες δύσκολες, επίπονες, με νίκες, με ήττες, με επιτυχίες, με άσχημες ήττες. Οπότε, νομίζω ότι έφυγα γεμάτος και από την αγάπη του κόσμου και από πλευράς αποτελεσμάτων, αλλά και από πλευράς χρόνου. Δηλαδή, νομίζω ότι ελπίζω δηλαδή να μην κούρασα εδώ τους συμπαίκτες μου, ούτε προπονητή μου, ούτε κανένα. Όταν ακούς το μόνιμο σύνθημα Γιώργο Ψυχάρα Ολυμπιακάρα, πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια σχέση αυτό που σου είπα. Είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα και με τον κόσμο του Ολυμπιακού υπάρχει ένα δέσιμο. Ποτέ δεν προσπάθησα ούτε να οπαδοποιηθώ, ούτε να δείξω παραπάνω συναισθήματα από αυτά που νιώθω, αν και ίσως αυτά που νιώθω μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έδειχνα, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφα. Με το σπανούλι μέσα στο γήπεδο, τώρα συνέχεια και οι φανέλες δίπλα-δίπλα, για πάντα το έχει μοίρα σου. Να είστε μαζί, συνέχεια. Εντάξει, μοίρα. Ωραία οροφή πάντως. Ναι, έχουμε περάσει πάρα πολλά με τον Μπίλι, πάρα πολλά. Το είχα πει και πέρσι στη γιορτή του Μπίλι ότι όταν με είχαν ρωτήσει αν μπορώ να απομονώσω μια στιγμή. Και λέω ότι άμα προσπαθεί να απομονώσει μια στιγμή, είναι σαν να δει χιλιάδες άλλες που έχει ζήσει. Δεν είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, πόσα βράδια σε ξενοδοχεία, πόσα βράδια στα αποδυτήρια, σε νίκες, σε ήττες, σε επιτυχίες μεγάλες που έτσι περιμέναμε. Είναι τόσο τα συναισθήματα που σου προσφέρει ο πρωταθλητισμός, και ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, που πολλές φορές δεν μπορούν να μεταφραστούν με λόγια. Οπότε ο Μπίλης για μένα, όταν το λέω καμιά φορά, ξέρω ότι είναι πασχετικός μου αδερφός και γενικότερα αδερφός είναι, γιατί πολλές σχέσεις μέσω της δουλειάς, σε εισαγωγικά δουλειά, γαλουχίζονται λίγο διαφορετικά από ότι έξω από γήπεδο ή σε μια καφετέρια ή μια απλή σχέση ή μια φιλία. Αν σου ζητήσει κάποιο να βγάλει μια κόλλα χαρτί, πόσου παίκτε στον Ολυμπιακό μπορεί να θυμηθεί, τι ποσοστό? Σίγουρα πολλού θα έχω ξεχάσει.
Αυτό είναι το μόνο σημείο. Δεν ξέρω τώρα αν είναι λόγω της ηλικίας, λόγω τέτοιο, αλλά επειδή έχουν περάσει και χρονιές που είχαν αλλάξει πάρα πολλοί παίκτες και επί Κορυδαλού και πιο μετά. Εντάξει, αν κάνεις σύντομα με ένα κρασάκι, πιστεύω θα το θυμηθείς όλους. Ναι, 90%. Ναι, μπορεί, ναι. Ευχαριστώ πολύ.